Θα συνομιλήσουμε με την κυρία Μαρία Σωτηροπούλου, ναι. η οποία είναι πρόεδρος Συλλόγου Καταστηματαρχών Κομωτών Αγρινίου και Περιχώρων, mm-hmm. γιατί έχουν αναλάβει μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Δίνουν περούκες σε όσους ανθρώπους έχουν ανάγκη. Μάλιστα. Κυρία Σωτηροπούλου, καλημέρα. Δεν ακούμε. Πάλι δεν ακούμε. Δώστε. Δεν την ακούμε. Μας ακούτε, κυρία Σωτηροπούλου? Σας ακούω. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία σας. Γιατί διαβάζω εδώ, οι κομωτές του Αγρινίου προσφέρουν περούκες στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Τι ακριβώς κάνετε λοιπόν? Διαθέτετε έτοιμες περούκες? Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Καλό Πάσχα σε όλους. Καλή εβδομάδα να έχετε. Λόγω των ημερών, το σωματείο μας, ο σύλλογός μας, ξεκίνησε μια πρωτοβουλία εδώ και 1,5 χρόνο περίπου, να βοηθήσουμε τους συμπολίτες του νομού μας. Mm-hmm. Επειδή εμείς οι ίδιοι χειριζόμαστε τα μαλλιά και ξέρουμε ότι υπάρχει ανάγκη, και επειδή περιποιούμαστε και τις περούκες, αναλάβαμε αυτή την πρωτοβουλία με το διοικητικό μας συμβούλιο, το οποίο πραγματικά από τη μέρα που ανακοινώσαμε αυτή την πρωτοβουλία, δεν ξέραμε το μέγεθος και πόσο ακριβώς ανάγκη υπάρχει στον τόπο μας και πιστεύω και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ανακοινώσαμε αυτή την πρωτοβουλία την Παρασκευή. Είχαμε συλλέξει αρκετές κοτσίδες από μαλλιά από συμπολίτες μας, στις οποίες μετά από μια έρευνα που κάναμε, κατασκευάσαμε κάποιες περούκες, 4 βέβαια, γιατί υπάρχει ένα μεγάλο κόστος, με χρήματα που είχε το ίδιο μας το σωματείο. Mm-hmm. Αυτές τις περούκες σκεφτήκαμε και αποφασίσαμε ότι πρέπει να τους δίνουμε σε πολίτες του νομού μας και των πόλεων μας εδώ της Ετωλοακαρνανίας, επειδή υπήρχε μεγάλη ανάγκη και ζήτηση. Πραγματικά τα τηλεφωνήματα που δεχτήκαμε στο σωματείο μας ήταν άπειρα από την Παρασκευή έως και χθες. Δεν πιστεύαμε κι εμείς ότι θα έχει τόσο ανταπόκριση και υπάρχει. Και καταλαβαίνουμε, κυρία Σωτηροπούλου, και πόσο μεγάλο το πρόβλημα είναι όταν υπάρχει, όπως λέτε κι εσείς, τόση μεγάλη ζήτηση. Αυτό ακριβώς ξεκινήσαμε κι εμείς να κάνουμε και πιστεύουμε ότι είναι μεγάλο το μέγεθος και πραγματικά τώρα αρχίσαμε να δούμε πώς θα το διαχειριστούμε. Γιατί μια περούκα έχει ένα τεράστιο κόστος κατασκευής. Ευτυχώς εμείς που βρήκαμε έναν συνεργάτη, τον κύριο Παντελεάκη, ο οποίος μας κάνει με ένα πάρα πολύ φθηνό κόστος τις περούκες. Έτσι και μπορείτε να τις διαθέσετε και να τις δημιουργήσετε και να τις διαθέσετε. Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, εκείνο που θέλω να πω, ότι όποιος θέλει και να μας δώσει μαλλιά, ο σύλλογός μας τα παραλαμβάνει, αποθηκεύει και μετά εμείς θα προχωρήσουμε στις απαραίτητες ενέργειες. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπράβο στο. Κυρία Σωτηροπούλου, να είστε καλά για την πρωτοβουλία σας. Καλή σας μέρα. Έβαλαν λεφτά, χρήματα οι άνθρωποι από το σωματείο τους. Μπράβο τους, για να βοηθήσουν τους συνανθρώπους που έχουν δυστυχώς προβλήματα τέτοιου είδους υγείας.